Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη για να μείνουμε λίγο στο θέμα, παρακαλώ, για την κουβέντα. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που ξαφνικά όλα τα κόμματα θυμήθηκαν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με τη λέξη συνένεση και συνεννόηση. Συνένεση και συνεννόηση σημαίνει συζήτηση. Συζήτηση δεν έχει κάνει ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Η τελευταία φορά που έγινε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, και το φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε μέσα στην Ελληνική Βουλή, ότι χρειάζεται συζήτηση μεταξύ κομμάτων. Και η πρόταση των κεντρών πάντα ήταν να πάμε σε μια ευρύτερη κυβερνητική πλειοψηφία, τουλάχιστον με τα φιλοευρωπαϊκά και του δημοκρατικού τόξου κόμματα, για να μπορέσουμε. Βάσει τις οποίες εσείς, κύριε Σκάλκο, ξαφνικά όμως τώρα όλοι θυμούνται για συνένεση και συνεννόηση. Τώρα, προεκλογικά, μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, όλοι πηγαίναν μόνοι τους. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε: εγώ δεν χρειάζομαι κανέναν, έχω τον κύριο Καμένο. Τώρα ξαφνικά ο κύριος Καμένος είναι απέναντι. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα έλεγε ότι η απλή αναλογική που φέρνει την κουλτούρα της συγκυβέρνησης και της συνεννόησης, στην ουσία φέρνει την ακυβερνησία. Ξαφνικά ακούμε τώρα στο τραπέζι όμως. Λέτε ότι μπαίνει για προεκλογικούς λόγους, κύριε Γεωργιάδη. Εννοείται. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή θυμούνται όλα τα κόμματα, όλες οι μονοκομματικές κυβερνήσεις τα τελευταία 40 χρόνια, για συζήτηση, συνένεση και συνεννόηση. Πούντι. Πού είναι ο κύριος Τσίπρας να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για τα εθνικά ζητήματα? Ήμουνα χθες στο ΕΣΕΠ, είμαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και σύσσωμη αντιπολίτευση, με μία φωνή, είπα αυτό το πράγμα. Ελάτε να συζητήσουμε. Μην δεσμεύσετε τη χώρα με σοβαρά ζητήματα τα οποία θα επομισθούν οι επόμενες κυβερνήσεις, όποιες και αν είναι αυτές. Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Υποψία, κύριε Γεωργιάδη, έτσι πώς το λέτε. Άρα, ποιες είναι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη, κύριε Σκάλκο, στην κυβέρνηση. Είδαμε πώς χειρίστηκε το θέμα με τα Σκόπια. Βλέπουμε πώς χειρίζεται το θέμα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Βλέπουμε πώς χειρίζεται το Κυπριακό. Βλέπουμε πώς χειρίζεται το Αλβανικό. Δηλαδή, συγγνώμη, ό,τι πιάνει στα χέρια της αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Ας μην ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί δεν μπορεί να λύσει κάτι. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς λέτε ότι θα συνεργαστείτε με την επόμενη κυβέρνηση, όποιο είναι πρώτο κόμμα, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Αυτές δεν μπορούν προεκλογικά να συζητηθούν και να δείτε αν και εφόσον συμφωνήσετε ή δεν τα βρείτε με οποιοδήποτε θεωρείτε εσείς ότι θα είναι το πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε, εμείς προεκλογικά παζάρια δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε. Αφού σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση, τότε η επόμενη Βουλή, να το πω συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει και μια περίπτωση να μην σχηματιστεί η κυβέρνηση. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν υπάρχουν πρόθυμοι όπως ο κύριος Καμένος κάθε φορά για να είναι δεκανίκη σε κάποιο κόμμα να στηρίξουν μια κυβέρνηση. Υπάρχουν προγραμματικές δηλώσεις, υπάρχουν κόκκινες γραμμές, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει το πρώτο κόμμα να αγκαλιάσει αυτόν με τον οποίο θα πάει να συνεχίσει για τη διακυβέρνηση, για τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Το πρώτο πράγμα που έχουμε πει είναι να κάνουμε τα πάντα ώστε να η κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών να ακυρωθεί. Και το δεύτερο είναι η απλή αναλογική. Εάν υπάρχει κόμμα το οποίο θα στηρίξει αυτές τις δύο κόκκινες γραμμές δικές μας, είμαστε ανοιχτοί να κάτσουμε να συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα μείζωνα εθνικά θέματα που απασχολούν τη χώρα μας και την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, που έχει να κάνει με συντάξεις, έχει να κάνει με φορολογία, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, κυρίως γύρω από την οικονομία και τις επενδύσεις. Και από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε ζητήσει ούτε οφίτσια, ούτε υπουργεία, ούτε τίποτα. Θέλουμε να δώσουμε τη στήριξή μας. Το ότι θα δώσει στήριξη σε κάποιο κόμμα για να σχηματιστεί κυβέρνηση με ένα σχέδιο διάσωση της χώρας από όλη αυτή την κρίση, τη μακροχρόνια, δεν σημαίνει ότι θέλεις θόκους, θέλεις χαρέκλες και θέλεις υπουργεία. Και πάντα εμείς έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις που έχουμε κάποιες αρχές. Και είμαστε το μόνο κόμμα, γιατί ακούστηκαν για διευρύνσεις και για μεταγραφές, είμαστε το μόνο κόμμα που, παρόλο που μας έχουν χτυπήσει την πόρτα βουλευτές που έχουν εκλεγεί με λίστα με άλλα κόμματα, δεν τους έχουμε φιλοξενήσει. Κάτι το οποίο κανένα από τα τρία κόμματα που βρίσκονται εκ δεξιών μου δεν το έχουν τηρήσει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μεταγραφή, και μάλιστα πρέπει να είναι και περήφανος για τη μεταγραφή που έχει πάρει. Γιατί είναι η 151η ψήφος και δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Για την κυρία Μεγάλο που λέει για διευρύνσεις, μακάρι τέτοιες διευρύνσεις. Κυρία Μεγάλο Οικονόμου, αναφέρεστε. Μιλάω συγκεκριμένα για άτομα το οποίο δεν θέλω να αναφέρω, γιατί. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να πούμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε πράγματα που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος και που γελάει με το ράδιο Αρβίλα κάθε Δευτέρα βράδυ. Λοιπόν, μίλησε και ο κύριος Γιακουμάτος για διεύρυνση και αναφέρθηκε στον κύριο Τατσόπουλο,
που όλοι γνωρίζουμε ο την άποψη που μπορεί να έχουμε. Ναι, και μάλιστα για διεύρυνση. Μάλιστα. Και ο κύριος Μαργαρίτης, να μην ξεχάσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ανανέωση. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει στο Κινάλ είναι το Πασόκ. Γιατί το λέτε αυτό, Πασόκ είμαι. Καλά, το λέτε και εσεί, δηλαδή. Το ρώτησα και εγώ, κύριε Γεωργιάδη, το ρώτησα πριν από λίγη στιγμή. Στο τέλος, να μην ήμουνα. Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της ημέρας, με εξαίρεση ξεκινήσατε. Υπάρχουν ρεύματα. Κύριε Μαργαρίτη, δεν είσαι τόσο πρόχειρο. Κύριε Μαργαρίτη, δεν είναι παράκληση για να πάρουμε μια απάντηση και από το μοναδικό συμπολιτευόμενο. Δηλαδή, ο κύριο Σιμίτη, ο κύριο Παπανδρέου. Όλα μα αυτά. Προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο. Η μάλιστα, πλειοψηφία, δηλαδή, κύριε, αν είναι το 98%. Αν το 98%. Αν το είναι το 98%. Ναι, δεν στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ, δεν είναι συνασπισμό. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μετακόμιση του ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση. Συμφωνώ με αυτό. Δεν διαφωνώ μαζί. Τώρα μα ισχύει και αριστερά, γιατί είναι η μόνη παράταξη που έχει μετριοπάθεια και ορθό λόγο για να επιβάλλει στην κύριε Μαργαρίτη, κύριε μια Γεωργιάδη. Κουβέντα καταληκτικά, τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Η μόνη παράταξη να ακούω. Σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Είναι η πιο μετριοπαθή πολιτική παράταξη. Ναι, αλλά έχετε κυβερνήσει. Κύριε Μαργαρίτη, παρακαλώ, παρακαλώ. Έχετε κυβερνήσει. Με μετριοπάθεια έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν ακρότητα. Με μετριοπάθεια. Ακρότητα. 1 εκατομμύριο διορισμού. Να χρωστάτε 200 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο από τα δάνεια. Είναι λάθος. Άρα δεν πρέπει κάποια στιγμή να διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι μετριοπάθεια. Με συγχωρείτε, οι πολιτικές επιστήμες. Αυτό δεν είναι μετριοπάθεια. Κύριε Μαργαρίτη, να αφήσουμε παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει τελευταία κουβέντα. Η αλήθεια δεν υπάρχει. Η μετριοπάθεια είναι ένα στοιχείο ιδιωτικό. Δεν αφορά λάθη πολιτικά. Άλλο σοσιαλδημοκρατία και άλλο κεντροαριστερά. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Όπως επίσης. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να λένε τώρα που βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι ο φιλελευθερισμός είναι προς την κεντρώα κατεύθυνση. Καμία σχέση. Δεν μπορεί να λέμε ότι ο φιλελεύθερος είναι και κεντρώος. Διαβάσει και κανένα βιβλίο. Κεντροαριστερά και κεντρώα. Θα κλείσουμε σε. Το πραγματικό κέντρο αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελληνική Βουλή. Είναι η φωνή της λογικής, είναι η Ένωση Κεντρών. Και όλοι έρχονται να αγκαλιάσουν και θέλουν να πλησιάσουν το κέντρο. Όχι στην Ένωση Κεντρών. Βλέπουν ότι δυναμώνει η Ένωση Κεντρών. Και έρχονται προς το κέντρο πάντα για να μπορέσουν να πούνε ότι δεν τους αρέσει το άκρο του αριστερού και του δεξιού στο κέντρο, και θέλουν να έρθουν προς το κέντρο. Δεν ορθώσατε λέξη, αλλά δεν πειράζει. Μία λέξη θέλω να πω, είναι απλή αναλογική. Αυτή θα δώσει τη δυνατότητα. Απλή αναλογική, κύριε Παλωμενάκη, απλή αναλογική. Κυβερνάτε με απλή αναλογική. Ευχαριστούμε και τον κύριο Αντώνη Παλωμενάκη. Αν έχετε ψηφίσει, αλλά κυβερνάτε με 145. Να είστε καλά. Καλημέρα, να έχετε καταπατήσει. Απλή αναλογική είναι συζήτηση.